Στο ξέρω το χώμα. Φύτρωσε μικρή μηλιά. Έρημη και ξεχασμένη. Η φορεία μας συμμετέχει και φέτος στον εορτασμό της Αυγουστιάτικης Πανσελίνου, που αποτελεί μια εκδήλωση θεσμό για το Υπουργείο Πολιτισμού, καθώς εδώ και 24 περίπου χρόνια ανελιπώς αυτή η εκδήλωση σε όλο τον ελλαδικό χώρο γίνεται από πάρα πολλά μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, συμμετέχουν δηλαδή πάρα πολλές εφορίες. Φέτος να πούμε ότι περίπου 100 μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία άνοιξαν για την εκδήλωση της Πανσελίνου και 50 περίπου από αυτά έχουν και εκδηλώσεις. Μία εφορία που έχει εκδήλωση είναι η εφορία μας, η εφορία των Κοζάνης, που έχουμε την μουσική εκδήλωση με τον Μιχάλη Χανιώτη και την Εύα Σταμβολίδου στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής. Η εκδήλωση αναβλήθηκε λόγω των άσχημων καιρικών συνθήκων που είχαν επικρατήσει τις προηγούμενες μέρες στην περιοχή. Ευτυχώς έχουμε μια πολύ όμορφη βραδιά σήμερα. Περιμένουμε και τον κόσμο να έρθει όλο και να χαρεί όπως κάθε χρόνο αυτήν εδώ την εκδήλωση. Να πούμε ότι παράλληλα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής, εκτός από τη μόνιμη έκθεση των αρχαιοτήτων, μπορούν όσοι έρθουν στην Αιανή να δουν την καταρχάς μια παλιότερη έκθεση που είναι ο Χαλκός και Λιγνίτης με αντικείμενα των ανασκαφών, με ευρήματα των ανασκαφών της περιοχής της Μαυροπηγής, τα ορχεία της ΔΕΗ, και μια πρόσφατη έκθεση που εγκαινιάστηκε τον Ιούλιο, μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση φωτογραφίας του Αλέξανδρου Βρετάκου με τίτλο Μυθοβραχίες, η οποία παρουσιάζει ουσιαστικά βράχια που φωτογράφησε ο καλλιτέχνης στην περιοχή της Κοζάνης, στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης, και τα οποία με την αντιστροφή και με τεχνικές έτσι σύγχρονες και μοντέρνες μεθόδους και μέσα φωτογράφησης προσυδειάζουν με μορφές της μυθολογίας. Ο καλλιτέχνης τα συνέδεσε με την θεογονία του Ισιώδου, η οποία είναι πραγματικά μια ενδιαφέρουσα ερμηνεία του κόσμου, καθώς είναι η μόνη θεογονία που προσπαθεί να ερμηνεύσει τον κόσμο έχοντας μητριαρχικό πρότυπο. Θα δούμε δηλαδή κύκλοπες, εκατόγχυρες και γενικά όλα τα παιδιά της γης, όλα τα τέρατα που γεννήθηκαν, που φυσικά δεν είναι τίποτα άλλο παρά η συμβολική απεικόνιση των φυσικών φαινομένων και γενικά των δυσνόητων έτσι καταστάσεων του κόσμου που προσπαθεί να εξηγήσει ο άνθρωπος και δεν μπορεί, και μέσα από τη θρησκεία, μέσα από την τέχνη προσπαθεί να τους δώσει άλλη μορφή συμβολική. Να πούμε ότι πρόκειται για μια έκθεση που θα έχει ετήσια διάρκεια, ναι. Μεγάλη χρονική διάρκεια. Ναι, θα είπαμε να μείνει ένα χρόνο η έκθεση, καθώς το θέμα της είναι αρχαιολογικό θα λέγαμε και φυσικά και καλλιτεχνικό ενδιαφέρον εμφανίζει, και μπορεί κάλλιστα να ενταχθεί ή να πλαισιώσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα που γίνονται στην Αιανή σε μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Συνήθως υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή την άνοιξη μέχρι το κλείσιμο των σχολείων, γι' αυτό και δώσαμε έτσι μια μεγάλη παράταση, και τα παιδιά μέσα από αυτή την έκθεση μπορούν ας πούμε πραγματικά να έρθουν σε επαφή με την αρχαία ελληνική μυθολογία σχετικά με το κτίσιμο και την αρχή του κόσμου. Θα αρχίσουμε από την πιο κοντινή εκδήλωση που είναι το ΔΠΘΕ, το οποίο θα μας παρουσιάσει το σκοτζέζικο ντους την Τετάρτη 28 Αυγούστου, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα, εδώ στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής. Ακολούθως, στις Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς, που είναι στα τέλη Σεπτεμβρίου, συμμετέχουμε και φέτος, θα υπάρξει μια εκδήλωση, μια θεματική ξενάγηση σε σχέση με αντικείμενα εμπορίου και ανταλλαγών από την νεολιθική
εποχή μέχρι και την ρωμαϊκή, αυτή η εκδήλωση θα γίνει στην Αρχαιολογική Συλλογή Κοζάνης. Θα υπάρξει βέβαια αναλυτικό δελτίο. Ενώ στα μέσα Σεπτεμβρίου, ήδη από τώρα διοργανώνεται η εκδήλωση που αφορά την Διεθνή Μέρα Συντήρησης. Στην περίπτωση αυτή θα ανοίξουμε τα εργαστήρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Ιαννής και το κοινό αλλά και η εκπαιδευτική κοινότητα με τους μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να δουν πώς συντηρείται η κεραμική, το θέμα θα είναι η κεραμική φέτος, και να έρθουν σε επαφή δηλαδή με τις μεθόδους συντήρησης. Υπάρχει μια πλούσια τεχνογνωσία στην Εκκλησία και στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Από τη μία λοιπόν η συμβολή της Εκκλησίας και του Μουσείου στον πολιτισμό στην περιοχή, από την άλλη και η συμβολή στην εκπαίδευση, στα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία είδαμε ότι έτρεξαν και την προηγούμενη χρονιά και φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν και την ερχόμενη. Ναι, πραγματικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια γίνονται εκπαιδευτικά προγράμματα σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία συμμετέχουν όχι μόνο σχολεία από την περιφερειακή Νότα Κοζάνης, αλλά από πολλές περιφέρειες της ευρύτερης περιοχής. Υπάρχει μια μεγάλη συμμετοχή των παιδιών, δηλώνουν βέβαια από νωρίτερα και κλείνεται η ημέρα που θα επισκεφτούν το μουσείο. Περίπου 2.500 μαθητές περνούν κάθε χρόνο από το Μουσείο της Ιαννής και αυτό συμβαίνει χρόνια με μια μικρή κάμψη την περίοδο του κορονοϊού. Φυσικά εκπαιδευτικά προγράμματα γίνονται και στην Αρχαιολογική Συλλογή Κοζάνης, αλλά εδώ υπάρχει μια μεγαλύτερη ποικιλία και τα σχολεία ενδιαφέρονται πιο πολύ για το Μουσείο Ιαννής. Προσπαθούμε να τα κρατήσουμε αυτά παρά το λιγοστό προσωπικό, γιατί και στο Μουσείο Ιαννής και κατά την κατασκευή του Μουσείου Ιαννής, στο μουσιογραφικό του πραγματικά δόθηκε μεγάλη βαρύτητα στον εκπαιδευτικό ρόλο που οφείλει να παίζει ένα μουσείο, και φυσικά είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα και μέσα από την εκπαίδευση μπορεί να δημιουργηθεί και αρχαιολογική παιδεία και σεβασμός στον πολιτισμό μέσα από τα παιδιά, από τους μικρούς μαθητές.